Ατζέντα σήμερα με έναν καλλιτέχνη φωτογράφο, τον Στέγιο Καλλινίκου. Στέγιο μου, καλώς όρισε. Καλή χρονιά. Γεια σου, μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά. Μεγάλη συζήτηση, αλλά πόσο εύκολο είναι να είσαι επαγγελματία καλλιτέχνη στην εποχή που ο πλανήτη σε γύρισε έναν Εντάξει. Ε, καλέ εποχέ. <laughs> και ήταν περίπλοκο το να είσαι ε, καλυτεχνης. Ε, την ίδια ώρα είναι και πολλά ενδιαφέρον. Ξέρεις, ένα, ενδιαφέρον χώρο να δραστηριοποιηθεί, ο χώρο τη τέχνη. Τώρα, εντάξει, κάτω από τούτε, στι πολλά ιδιαίτερε συνθήκε που λυζούμε, ο δικό μα ο κλάδο έχει πληγεί πάρα πολύ σοβαρά. Όλη μέρα πρέπει να ξέρεις, είμαστε στη διαδικασία να διαχειριστούμε ανακυρώσει. Και γενικά, ξέρεις, ένα τοπίο το οποίο είναι ευνοϊκό για τον πολιτισμό. Είναι δόκιμο να μιλούμε γενικά για καριέρα στην τέχνη. Ε, τη λέξη καριέρα με τη λέξη πορεία. Τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου περίπτωση. Νιώθω πιο άνετα με τη λέξη πορεία. Η, η καριέρα έχει να κάνει παραπάνω ξέρεις, με, τα, με τα bullet points. Ε, τα οποία είναι τα υποτιμώ, σίγουρα έχουν την, την αξία, την αξία του, αλλά προτιμώ να σκέφτομαι την, ε, τη δουλειά μου στον χώρο τη τέχνη σαν μια διαδρομή. Στην και μου αν δεν εμφανιστούν εξωγήινοι μέσα στι επόμενε δέκα μέρε, εγκαινιάζει μια ατομική εκθέση στο Ντουμπάι. Σωστά. σωστά. Πώ προέκυψε το κονέ με του Αράβε, Πώ προέκυψε, ε, Βασικά. Πριν περίπου 1,5 χρόνο, έκαμα, συμμετείχα σε μια ανέκθεση που ονομάζεται Φαινόμενο στο, στο κυκλαδίτικο νησί Ανάφης, στο Αιγαίο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και του ε, τον, τον, τον Καλερί, τον Ούμερ, που έδειξε ενδιαφέρον για τη δουλειά μου και πριν ανάμιση 1,5 χρόνο ξεκινήσαμε να έχουμε μια επαφή, ώστε να δούμε κατά πόσο υπάρχει ένα κοινό έδαφο για να κάνουμε μια συνεργασία. Ε, μετά από πολλές συζητήσει, πολλέ αναβολέ λόγω του κορονοϊού, τελικά ήβραμε μια ημερομηνία και ελπίζω όντω να γίνει η έκθεση. Το συγκινηγόμενο είναι σύγχρονη, στον Ντομπάη. Ε, Στην δική μου την αντίληψη είναι το Σκέφτομαι πάρα πολλά ε, exciting το σκηνικό στο Ντουμπάι. Ε, για κάποιο λόγο, συνήθως ας πούμε, μπορεί να καμνόζει λάθο, αλλά τόποι οι οποίοι ας πούμε, ε, έχουν κάπω λιμένα κάποια, ε, ίσως, ε, οικονομικά ζητήματα, ίσως ε, με κάποιον τρόπο ε, ξέρεις, η καστική σκηνή δεν παρουσιάζει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, που νομίζω ότι... Πολλέ φορέ, μέσα από περιοχέ, σε τόπου που υπάρχει έτσι. Ε, υπάρχουν ίσω ίσως, ε, ίσως κάποιε δυσκολίε ή ξέρεις, ο, ο, υπάρχει μια, μια αναγκαιότητα ούτω ώστε να, να, συμβεί η τέχνη. Ε, νομίζω παρατηρούμε πιο ενδιαφέρουσε οικαστικέ σκηνέ. Ενδιαφέρουσε, γιατί κάποιο θα μπορούσε να υποστηρίξει ίσω και το αντίθετο, ότι σε οικονομικά εύρωστε κοινωνίε. Ή αν η τέχνη ανθίσεις σε, σε εισαγωγικά ναι, καλύτερα. Ναι, ναι, δεν ξέρω. ξέρω Δεν ξέρω αν τούτο που λέω είναι, είναι στερεότυπο ή τούτο που, που, που λες εσύ, εγώ, ας ναι, πούμε, είσαι ενδιαφέρον. Ναι. ναι, δεν ξέρω, για να, για να είμαι ειλικρινής. Μερικές φορές το να μην υπάρχει funding, ας πούμε, ενεργοποιεί άλλους μηχανισμούς που έχουν να κάνουν παραπάνω με... Ξέρω, μια ανθρώπινη σχέση μεταξύ των καλλιτεχνών, και που υπάρχει, υπάρχει funding, πολλέ φορέ τα πράγματα γίνονται λίγο πιο διαδικαστικά. Πούμε. Αλλά τουλάχιστον ο κόσμο πληρώνεται που είναι <laughs> σημαντικό και τούτο. Και τι, τι δουλειά θα παρουσιάσει στο Ντουμπάι, ε, Στο Ντουμπάι, βασικά να παρουσιάσω ένα βίντεο που έκανα παλιά, το 2014. Ε, και ε, τρία διαφορετικά projects δικά μου, φωτογραφικά projects. Η έκθεση των τίτλων Νεποκέρου, uh, που βασικά στα η Ιαπωνέζικα σημαίνει μεταξύ ύπνιου και ξύπνιου. Ε, και βασικά η έμπνευση αυτών των τίτλων ήρθε με, 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 μετά από μια σειρά μου φωτογραφίες που έκανα, που κάπως συνδιαλέγονται με, με τούτον που στη φωτογραφία ονομάζουμε μπλερινες, ένας τεχνικό όρος, στα ελληνικά νηθολότητα που ε, ξε, υπάρχει τόσο τεχνικό όρο που ονομάζεται μπόκε. Που τον χρησιμοποιούμε. Λέμε, να πω για παράδειγμα, ένα φακό έχει καλό μπόκε, που σημαίνει ότι θολώνει κάπω καλά τα πράγματα. Και τον εμποκέρου έχει την ίδια ε, ρίζα, και σημαίνει κάπω χέιζι, θολό, μεταξύ ύπνου και ξύπνιο. Και που και αμέ, ε, δημιουργήθηκε εν τούτη η ιδέα να δουλέψω λίγο κάτω μέσα σε τούτο το πλαίσιο μέσα σε τούτον τον ενδιάμεσο χώρο, τούτον, τον, ξέρεις, τούτον τον, το, το, σκαλοπάτι που χωρίζει τον ύπνο, που τον είναι κάποιο όξυπνος. όξυπνο, α πούμε. Ε, και από κάτω από τούτον το πλαίσιο ανάπτυσσεται η, η δουλειά. Πρόσφατα έχει κάνει μια ανάδομη εκθέση στην Αθήνα. Παλαιότερα συμμετείχε σε, σε έναν ετήσιο residency στο Βερολίνο. Από ό,τι γνωρίζω, έχει δουλειά στο Άμστερνταμ, στη Φραγκφούρτη. Επίκειται η ατομική εκθέση στο Ντομπάι. Ε, εν εύκολη υπόθεση η διεθνή δικτύωση. Εντάξει, εύκολη υπόθεση θα το έλεγα ότι είναι. Ε, ξέρεις, που τη μοιάζουμε σε έναν κόσμο ο οποίο είναι δικτυωμένο. Ε, αλλά την ίδια ώρα η πληροφορία δημιουργά ένα τοπίο το οποίο είναι πολύ θόρυβο. Δεν είναι τόσο εύκολο κάποιο να έβριζει τον που ψάχνει. Συνεπώ κάτι κάνει καλά, προφανώ. Ναι, δεν ξέρω αν, εν τούτο. Πάντω με ενδιαφέρει με η επικοινωνία, α πούμε, Κύπρου. Είμαστε ένα τόπο αγαπώ πολλά την Κύπρο και δουλεύω, δούλεψα πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Έκανα, δεν ξέρω, και σε εκθέσει στην Κύπρο, ας πούμε. Ε, αλλά την ίδια ώρα νιώθω ότι έχω πράγματα να πιάσω με το να δείχνω τη δουλειά μου και στο εξωτερικό. Και επίση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει πώ οι διαφορετικέ κουλτούρε ε, ανταποκρίνονται σε εκείνον που εσύ κάμνει ε, σε έναν τόπο. Για ένα παράδειγμα, πώ ανταποκρίνονται. Πώ επηρεάζεται η δουλειά σου που το μέρο που να παρουσιάσει κάτι. Ε, βασικά, ναι, να σου πω για παράδειγμα, όταν έκανα την έκθεση στην Ανάφη, ε, τώρα σκέφτομαι ότι είμαστε σε ένα νησί ε, στη μέση του Αιγαίου, ας πούμε. Δηλαδή, ε, υπάρχει κόσμο που επισκέφτεται τούτη την έκθεση, ο οποίο είναι σχετικό με τα εικαστικά, αλλά ε, 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 έχει και του. Ρandoms. και του τοπάκε, α πούμε, που ε, να περάσουν να δουν την έκθεση, αλλά είναι άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι με την οικαστική γλώσσα. Έτσι, ο τρόπο που επειδή η έκθεση γίνεται μέσα στο σχολείο του νησιού, εμπνεύστηκε λίγο, ξέρει που τον τρόπο που οι σχολικές αίθουσε, τουλάχιστον όταν εγώ ήμουν στα, στο σχολείο, ήταν κάπω διακοσμημένε. Α πούμε, που μπορεί ξέρεις, να συναντήσει μια εικόνα θρησκευτική, κάποιε επιστημονικέ εικόνε πάνω στου τοίχου, ιστορικέ εικόνε. Έτσι, και εγώ, α πούμε, Εμπνεύστηκα από τούτο, το, στοιχείων στοιχείο και έστησα την έκθεση με έναν τέτοιο τρόπο που να θυμίζει λίγο λοιπόν μια, μια, σχολική αίθουσα. Αν έβαλα, ας πούμε, ξέρεις, ένα μούφλο, α πούμε, μπα στον τοίχο, κάποιε φωτογραφίε που έκανα με τα βουνά του πέντα ή μια σειρά μου που θυμίζουν λίγο λοιπόν την, την, ξέρεις, την επιστημονική ε, ε, διάσταση τη μάθηση, α πούμε. Και έτσι κάπως ή τον το, των τρόπων να επικοινωνήσω, νομίζω, και με την τοπική κοινότητα. Δηλαδή, ε, μιλήσα λίγο μια, μια, γλώσσα που θεωρώ ότι μπορούσαν να την προσεγγίσουν. Mm. Στην γεωμάδα μεταφερθούμε μερικά χρόνια και πίσω και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζεσαι ιστορία αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Πώ οδηγήθηκε το να γίνει επαγγελματία φωτογράφο από εκείνη τη σχολή, Η ιστορία ήταν κάτι που με ενδιαφέρε από πάντα. που τον καιρό δηλαδή, ήμουν μαθητή. Και ήθελα πάρα πολλά να, 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 σπουδάσω ιστορία. Και νιώθω και πολλά τυχερό που το έκανα, γιατί πιστεύω ότι ε, η ιστορία είναι ένα πολλά χρήσιμο υπόστρωμα Οτιδήποτε θέλεις να, να κάνει ε, στη ζωή σου με τέτοια βάση. Είναι μια αρκετά καλή βάση. Ιδιαίτερα θεωρώ αν θέλεις να ασχοληθεί με την τέχνη. Δηλαδή, βρά... η ιστορία για μένα λειτουργήσε σαν μια δε, δεξαμενή μέσα από την οποία αντλήσα πολλά στοιχεία ε, για την μετέπειτα πορεία μου. Τώρα, την ίδια ώρα, λοιπόν, καθώ σπούδαζε ιστορία, νιώθω ότι ρε παιδί μου ενημούν... Ε, Ξεσταγμένο στην επιστήμη, είναι ε, ε, είμαι έτσι σε εισαγωγικά ε, αυστηρά ορθολογικό τύπο, α πούμε. Και έτσι έψαχνα ε, 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 να δω λίγο και κάποιου άλλου εναλλακτικού ε, δρόμου, ώσπου σε κάποια στιγμή είναι κάμα ένα μάθημα ιστορία τη τέχνη ε, στο Πανεπιστήμιο, το οποίο ε, ήταν ένα σημαντικό. Ε, ε, σημείο για μένα, γιατί άνοιξε ε, μου την πόρτα. Είδα ότι ξαφνικά υπάρχει ένα άλλο πεδίο έρευνα ε, και ενδιαφέροντο το οποίο ε, με αφορά άμεσα. Έτσι, επειδή είχαμε την, τη, δυνατότητα να επιλέγουμε εμεί, ένα από τα καλά πράγματα των πανεπιστημίων στην Ελλάδα, ε, τουλάχιστον όταν σπούδαζα εγώ, ήταν ότι μπορούσε να συμπληρώσει εσύ τα μαθήματα του πτυχίου σου με τα πράγματα που εσένα σε ενδιαφέραν. Έτσι, εγώ που του αμέσω επέλεγα συνέχεια να πιάνω μαθήματα που σχετίζονταν με την ιστορία τη τέχνη ε, και ε, την ίδια ώρα ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία. Επειδή ήταν κάπω το πιο σε εισαγωγικά εύκολο μέσο που μπορούσα να, να αρπάξω άμεσα, που κάπω έχει ενδιαφέρον γιατί η ευκολία τη φωτογραφία στο, να την κάνει, εν η δυσκολία τη μετά για να κάνει κάτι που έχει κάποια αξία. ναι, έτσι έμπλεξα, το πούμε σε εισαγωγικά, με τη φωτογραφία. Πιστεύει ότι ο ορθολογισμό μπορεί να συνεπάρξει μαζί με την τέχνη. Όχι, πιστεύω ότι μπορεί να, να συνεπάρξει, απλά ξέρει, όταν η πρόθεση σου είναι να γράψει ένα μπήμα, ο ορθολογισμό είναι το κύριο συστατικό, κατά τη δική μου αντίληψη. Μπορεί να είναι χρήσιμος, αλλά μπαίνουν κι άλλα πράγματα μέσα στην εξίσωση με κάποιον τρόπο. Η δική μου αντίληψη της ιστορίας ήταν πιο αφαιρετική, α το πούμε. Δεν ήμουν ασπενοτύπος, ξέρεις, που ήταν να θυμούμαι ακριβώς τις ημερομηνίες. Δεν είχα τότε την αυστηρότητα στον τρόπο που την σκέφτομαι. Ε, για μένα παραπάνω ήταν ένα υλικό με το οποίο νιώθω ότι μπορώ να, να φτιάξω κάτι άλλο. Στη σχέση σου με τη φωτογραφία, πώ επιδρά ο χρόνο. Είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εντάξει, ξέρεις, στην αρχή, όταν ξεκινήσα να ασχολούμαι με, με τη φωτογραφία, έπαθα κάτι σαν obsession. Δηλαδή, δεν ε, 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 υπήρχε κάτι άλλο ε, που να, ξέρεις, να μονοπολεί το, το ενδιαφέρον μου. Ο χρόνο μου, όλο ήταν επικεντρωμένο πάνω σε τούτο το medium. Ε, και κατά έναν περίεργο τρόπο, ακόμα τούτη σχέση διατηρείται, δηλαδή τούτη ας το πω, είναι η φλόγα, τούτη το πάθο για, για τι εικόνε, ιδιαίτερα τι φωτογραφίε. Απλά τώρα ξέρει, μεγαλώνοντα έγινα πιο συγκεκριμένο, πιο precise. Δεν έχω την πολυτέλεια του χρόνου να ξέρει να να απλώνομαι και να φωτογραφίζω, ας πούμε, για μέρες. Την ίδια ώρα όμως πάντα προσπαθώ να βρίσκω ε, χρόνο για να το κάνω και καθαρά για pleasure, δηλαδή να μην είναι μόνο ε, δουλειά. Δηλαδή, να, να ξεκλέψω χρόνο, να πιω την κάμερα μου και να πάω να το κάνω μόνο για τη χαρά του να δημιουργήσω κάποιες εικόνες. Εν έχασα τούτη ακόμα την... Ε, την αρχική αγάπη, να θέλει. Ο κορεσμό τη εικόνα που κυριαρχήσε στην εποχή μα σε επηρεάζει αρνητικά σε σχέση με τη δουλειά σου. Ναι, και τούτη είναι ενδιαφέρον ερώτηση. Ε, όχι, είναι ακριβώ το αντίθετο. Ε, Όπω. Εντάξει, λέμε και πιο πριν, ε, ξέρεις, τώρα υπάρχει τούτη πληθώρα των, των εικόνων. Παρ' όλα αυτά, που την ιστορία της φωτογραφίας, η φωτογραφία είναι γέννημα τη βιομηχανικής επανάστασης και από την αρχή τη ε, δημιουργία του του μέσου, η φωτογραφία έχει εδώ και την, υπόσχεση ότι είναι να γεμίσει ο τόπος με εικόνες. Δηλαδή, οι πρώτες κάμερες, ηλεκτρονικέ κάμερε, ε, ηλεκτρονικές κάμερες, ας πούμε, είχα συντούτο το, το σλόκανο ως διαφήμιση. Δηλαδή, πατάς απλά το κουμπί και εμεί κάνουμε τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ήταν μια η υπόσχεση ε, που εδόθηκε από τη φωτογραφία, που, που την αρχή ε, που δημιουργήθηκε το μέσο. So, το που βλέπουμε τώρα είναι, είναι κάτι το οποίο με κάποιον τρόπο... Ε, είναι, είναι μια, ας το πούμε, ε, υπόσχεση η οποία πραγμα, πραγμα, πραγματώνεται. Ε, στη δουλειά μου δεν με ενδιαφέρει τόσο να αφηγούμε ιστορίες. Δηλαδή, ε, διαφέρει, με παρα, ε, διαφέρει με παραπάνω να, να ενεργοποιήσω το θεατή, να τις κοιτάξει ε, παροντικά. Να τις παρατηρήσει. Να τις παρα, παρατηρήσει την ώρα να, να αφήσει μέσα του η εικόνα ένα, έναν ίχνο στο οποίο μπορεί να, να λειτουργήσει σαν εφ, εφαλτήριο για μια πιο αναστοχαστική σχέση με τις εικόνες. Τον οπτικό γραμματισμό, γνωστότερον visual literacy, πώ το αντιλαμβάνεσαι ω έννοια. Αισθάνομαι πω συσχετίζεται και με το που μου περιγράφει. Ναι, σίγουρα συσχετίζεται. Ναι, κοίτα. Ε, η ανάγνωση, α πούμε, για παράδειγμα, ενό ε, κειμένου ε, απαιτεί να ξέρει γράμματα. Δηλαδή, το κείμενο έχει μια ε, γραμμικότητα, έχει μια κατευθυντικότητα. Ε, με την έννοια, η προϋπόθεση του ότι εσύ είσαι γραμματιζούμενος την ώρα που το θκευάζεις, Εσένα βάλεις σε μια πιο ευνοϊκή θέση σε σχέση με τον το κείμενο, επειδή με κάποιον τρόπο κατέχει κατέχεις τα εργαλεία που είναι η γνώση, για να, για να, το, κατα, για το, να το κατανοήσεις με τις εικόνες, δυστυχώς ή ευτυχώς το πράγμα δεν συμβαίνει. Δηλαδή ο τρόπος που τις αντιλαμβανόμαστε είναι σαν ολότητες και όταν κάνουν την ανάγνωσή του πολύ πιο ε, περίπλοκη. Ω εκ τούτου, απαιτούν μια άλλη ε, σχέση. Δηλαδή, να σου πω ένα, ένα παράδειγμα για να, για να γίνω πιο αντιληπτό. Α πούμε, για παράδειγμα, πολλά διαφορετικέ εικόνε παράγει φωτογραφίε παράγει το iPhone, πολλά διαφορετικέ εικόνε παράγει μια ε, ακριβή κάμερα που χρησιμοποιεί ένα επαγγελματία φωτογράφο. Τον το πράγμα. Ο λόγο που συμβαίνει είναι γιατί είναι δύο συστήματα τα οποία δημιουργούνται με εντελώ διαφορετικέ προθέσει. Δηλαδή, όταν βγάλει μια selfie με το iPhone σου, το iPhone με κάποιον τρόπο είναι προγραμματισμένο για να σε φωτογραφίζει όμορφα, α πούμε. Μια κάμερα υψη, υψηλή, α το πούμε, ευκρίνεια, είναι προγραμματισμένη για να φωτογραφίσει ακόμα και το πιο ε, λάθο στοιχείο εισαγωγικά του προσώπου σου, το, ένα σπυράκι, οτιδήποτε, α πούμε. Κατά δηλαδή, η κατανόηση του ότι διαφορετικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς φέρνει μια ε, πιο συνειδητή σχέση ε, με τις εικόνες. Ε, όταν είσαι εσύ μέσα στο Instagram και χρησιμοποιάς το Instagram, και την ώρα, με κάποιον τρόπο, για κάποιον ε, εργάζεσαι. Κάποιος βγάλει χρήματα ε, χρησιμοποιώντας τα δικά σου, ας πούμε, ε, ε, δεδομένα. Σου το θέσω λίγο διαφορετικά, σαν να η οι καστική είναι οπτικά μορφόμενοι άνθρωποι. Μην πιστεύεις πως θα είναι να ήταν καλύτερη μια κοινωνία που να μπορούσε να ξεχωρίσει το καλό γουστον ως τέτοιον και το κακό γουστον ως κακό γουστο. Υπάρχει αντικειμενικότητα στην αισθητική. Για τη δική μου αντίληψη, μια κοινωνία η οποία ε, δίνει... Ε, την ίδια σημασία στα αισθέτης και στα ethics σε πιο καλή ε, μοίρα. Ο, ο τρόπος που η δουλειά μου τελικά γίνεται ένα αντικείμενο και βρέθεται πάνω σε έναν τοίχο έχει να κάνει ακριβώς με, το, με τον, τρόπο σκέφ, το, τον τρόπο που σκέφτομαι. Δηλαδή τα αισθέτης είναι ο τρόπος που η σκέψη μου πραγματώνεται. Ε, και την ίδια ώρα η, η αισθητική είναι το πώς, ας πούμε, η ανθρώπινη σκέψη μεταφράζεται σε αρχιτεκτονήματα, αντικείμενα, ε, χώρους, ε, ξέρω εγώ, αναψυχής, εργατέχνης, το οτιδήποτε. Άρα είναι πράγματα τα οποία είναι ε, άρχιτα συνδεδεμένα. Στο εκεί μου, μαζί με τον φίλο Πίτερ Ραμιάν, δημιουργήσατε πριν πέντε, νομίζω, χρόνια ένα χώρο στην Παλαιολιγκώτηση, σαν που ονομάζεται «Θειοπαγιές». Ναι. Παλουδη, τι είναι αυτός ο χώρος. Ε, βασικά, οι θεκοπάκε δημιουργήθηκαν το 2015, έτσι μεσούση τη οικονομική κρίση. Όπου εγώ και ο Πίτερ, ε, ω νέοι καλλιτέχνε τότε στην Κύπρο, να ψάχναμε έτσι ε, να βρούμε κάποιο στούντιο να δουλεύουμε μαζί. Ε, Ξήφραμε στις αποθήκε, οι οποίε ε, ήταν πάρα πολλά ενδιαφέρον χώροι και αποφασίσαμε να κάνουμε τούτο το, ε, το χώρο δράσεων. Που βασικά ε, ασχολείται με τα οικαστικά. Ε, και φιλοξενούμε εκθέσει. Και την ίδια ώρα κάνουμε ε, ε, πολλά projects που έχουν να κάνουν με ήχο. Διάφορε ηχητικέ παρεμβάσει που sound artists. Ε, ε, ναι, και ένα, έτσι είναι ένα πολύ όμορφο project. Που... Υπάρχουν κριτηρία για την επιλογή των, των, των δουλειών που φιλοξενείται. Ε, κριτήρια αυστηρά όχι, δεν υπάρχουν. Ε, επειδή εμεί στον τον χώρο να ξεκινήσαμε τον. Ε, επειδή, ε, για τον λόγο το ότι και εμεί τότε ω νέοι καλλιτέχνε δεν βρίσκαμε εύκολα χώρου να δείξουμε τη δουλειά μα. Έτσι, με κάποιον τρόπο, ε, εμείναμε πιστοί σε τούτα, σε τούτα ethics, αν θέλει. Δηλαδή, ε, μια πλατφόρμα που μπορεί να χρησιμοποιήσουν ανθρώποι οι οποίοι εργάζονται και κάνουν κάτι ε, για να για να δείξουν τη την δουλειά του. Χωρί να μπαίνουμε σε πολλά αυστηρά ας πούμε, αθέλης, κριτήρια. Παραπάνω του ότι έχει αξία και σημασία είναι να δημιουργηθεί μια ροή ε, μέσα σε το περιβάλλον στο οποίο ε, δραστηριοποιούμαστε. Προσφάτω ε, ε, δραστηριοποιήθηκε το φοιτητορείο Νικαστήκη Καλλιέργεια. Ναι, σωστά. Ποια ήταν η αφορμή, ποιος ο λόγο. Ε, η αφορμή ήταν, ξέρει, λίγο του τι ουλή περιραιούσα ατμόσφαιρα. Ξέρεις, στην Κύπρο, λίγο. Ε, τα που ακούμε κάθε μέρα, τα σκάνδαλα του έναν τ' άλλον. δημιούργησαν ε, ε, δημιουργήσαμε μου και την ανάγκη να, να είμαι πιο ένεργο στα πράγματα που με αφορούν. Τούτη ήταν ε, η αφορμή, αν θέλει. Ε, ε, να προσφέρω κι εγώ ό,τι μπορώ προς τον προς την κατεύθυνση. Ε, το φιτόριο γενικά ε, ε, ξεστηρίζει τα δικαιώματα των, των καλλιτεχνών, όπως είναι η, η, το καθεστώς του, του καλλιτέχνη, όπως είναι η εναρμόνιση διάφορων ε, νομοθεσιών, όπως είναι για παράδειγμα το 1% που αφορά ε, τα δημόσια χτίρια που το 1% πρέπει να πιένει τον του μπάτζετ πρέπει να πιένει προ αγορά έργων τέχνη, αλλά και γενικότερα η δημιουργία μια συνείδηση κοινότητα μεταξύ των οικαστικών. Δηλαδή να κάθονται στο ίδιο τραπέζι και να μοιράζονται τι ανησυχίε του, τα προβλήματα του. που που το πράγμα ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά να μεταλαμπαδευτεί και στι πιο μικρέ ηλικίε και να δημιουργηθεί μια κουλτούρα α, γύρω που, που, την τέχνη. Σε <laughs> για μου, μια και εσείς και background στην ιστορία, φέτο ίσω ζούμε το ιστορικότερο εδώ της σύγχρονη ιστορίας. Πιστεύει πω θα ειδικούμαστε κάπου καλύτερα ή χειρότερα. εντάξει, το μου αρέσει και να λέω είναι ότι είμαι αγωνιστικά απεσιόδοξος. Νιώθω ότι γενικά η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξία. Ε, αλλά την ίδια ώρα, χωρίς να παρετούμε, του ε, τούτη είναι η διάθεση μου. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Τα λέμε. θέατρο ως εργαλείο για προσωπική ανάπτυξη, ενδυνάμωση και θεραπεία. Το κάθε εργαστήρι ξεκινά με θεατρικά παιχνίδια, κατά τη διάρκεια των οποίων τα άτομα εξασκούνται στην ψυχοσωματική έκφραση και ταυτόχρονα μέσα των παιχνιδιών αυτών ρίχνεται φω στην κοινωνική διάσταση των προσώπων. Το εν λόγω εργαστήρι φέρει τον τίτλο Οι Τρει ο ποιητής Κωνσταντίνος Κοκολογιάννης παρουσιάζει πτυχέ από τη ζωή και το έργο του μεγάλου Ιταλού σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Η διαδικτυακή διάλεξη έχει διάρκεια 40 λεπτών και η συμμετοχή είναι ελεύθερη μέσω Zoom. Γνωρίζετε τι είναι μια πηξίδα και πώς μπορεί κανείς να την χρησιμοποιήσει. Μην βιαστείτε να απαντήσετε. Ένα ξεχωριστό αρχαίο αντικείμενο από τις συλλογές του μουσείου θα διευρύνει τις γνώσεις μας και θα μας πείσει ότι και εμείς μπορούμε να κατασκευάσουμε μια πηξίδα αλλιώτικη από αυτή που όλοι φανταζόμαστε. Μια αλλιώτικη πηξίδα μας έρχεται στο Λεβέντιο Δημοτικό Μουσείο στις 20 του μήνα.